Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Ανησυχία για τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη, αναμονή των μοριακών αποτελεσμάτων. Ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας μιλά στην Αλφα Τηλεόραση για τα γεγονότα στον Εύρο και τον Φράχτη. Με ιατρική βεβαίωση για κορονοϊό, μάσκες και γάντια, οι εξετάσεις των σενοφυλάκων στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόδρομος Φωτακίδης είναι ο νέος συντονιστής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία στον απόϊχο των συνεχιζόμενων προκλήσεων έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στο ερώτημα για την αντίδραση της χώρας μας σε περίπτωση που η Τουρκία όντως προχωρήσει σε σχέδια για γεωτρήσεις με βάση τους τουρκολιβικούς χάρτες, απάντησε ότι η στάση της Αθήνας είναι ψύχρεμη. Λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με τον τόνο που πρέπει, με την αποφασιστικότητα που δείξαμε και στο πρόσφατο παρελθόν στον Εύρο. Και το μήνυμα φτάνει εκεί που πρέπει να φτάνει, ανέφερε ο κύριος Πέτσας. Δεν φοβόμαστε και προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας, σημειώνοντας πως αναδεικνύουμε παντού ότι δεν υπάρχει ένομη ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας. Ο κύριος Πέτσας χαρακτήρισε πολύ σημαντική την πρόσφατη παρέμβαση των ΗΠΑ, λέγοντας ότι υπήρξε σαφής καταδίκη της Άγκυρας και πλήρης αναγνώριση των ελληνικών θέσεων και επανέλαβε ότι η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει πως τα νησιά έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Ο κύριος Πέτσας χαρακτήρισε πολύ θετική τη δήλωση του State Department πριν από λίγες ημέρες. Είναι μια σαφής καταδίκη της Τουρκίας και πλήρης αναγνώριση των ελληνικών θέσεων. Έχουμε ένα πολύ σαφές πλεονέκτημα. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι σωστή. Η προετοιμασία μας, τα σωστά μηνύματα που στέλνουμε παντού, θα συμβάλλουν ώστε να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν ανησυχούμε για τίποτα, προετοιμαζόμαστε για τα πάντα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, το οποίο διαπνέει όλη την πολιτική μας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι μετά τα γεγονότα που είχαμε τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου στον Εύρο και στις Καστανιές, είμαστε προετοιμασμένοι και σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο μια επανάληψης τέτοιων προκλητικών ενεργειών είτε στα νησιά ή κάπου αλλού. Και γι' αυτό παραμένουμε σε επιφυλακή όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, για να μείνουμε στην ίδια θεματολογία, να υποδεχτούμε τηλεφωνικά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Δημήτρη Βίτσα. Έχουμε τη χαρά απόψε να τον φιλοξενούμε, διότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δική του θέση και άποψη για τα γεγονότα στον Εύρο και μάλιστα τα πρόσφατα γεγονότα με επίκεντρο τις σφαίρες στο Μελισσοκομείο, αλλά και όσα είχαν συμβεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις Καστανιές. Και φυσικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Βίτσα για τον Φράχτη στον Εύρο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την αποδοχή της πρόσκλησης, διότι εσείς, κύριε Υπουργέ, ποτέ δεν μασίσατε τα λόγια σας σε σχέση με τα γεγονότα στην περιοχή του Εύρου, αλλά και με το τι πρέπει να γίνει με το Φράχτη. Ας τα πάρουμε τα πράγματα όμως ένα-ένα, κύριε Υπουργέ. Ένα δικό σας πρώτο σχόλιο για όσα έγιναν πριν από λίγες ημέρες και στις Σφαίρες και στις Καστανιές, γιατί πρέπει να πω συμπληρωματικά. Φιλοξενήσαμε πριν από λίγες ημέρες και τον κύριο Καντρούγκαλο, ο οποίος μας έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει στη διαδικασία της δημοσιότητας των δύο διαβημάτων για να μάθουμε τελικά τι έχει γίνει. Φαντάζομαι καταρχήν ότι εσείς που είσαστε στον Εύρο ξέρετε πολύ καλύτερα τι έχει γίνει. Στην Αθήνα μαθαίνουν από τις πληροφορίες που μας δίνουν οι κάτοικοι αλλά και οι επίσημοι πολιτεία. Πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Καστανιές υπήρξε μια οργανωσία της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει δηλαδή απελπισμένους ανθρώπους για να την Ελλάδα και την Ευρώπη ώστε να πετύχει ωφέλη στη Συρία. Άρα όλος έγινε το ελληνικό κράτος και εμείς αυτό στηρίξαμε, κράτησε μια στάση, θα έλεγε κανένας, αποτρεπτική και αμυντική και δεν επέτρεψε να περάσει, θα έλεγε κανένας, κόσμος ή δεν επέτρεψε ακόμα καλύτερο να πετύχει το σχέδιο της Τουρκίας. Το δεύτερο που αφορά, θα έλεγε κανένας, την περιοχή των Σφαιρών, πρέπει να
και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από τον τρόπο που χειρίστηκε επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά η κυβέρνηση το ζήτημα. Δηλαδή τι εννοώ. Εννοώ γενικά ότι έγινε ένα γεγονός. Το οποίο βεβαίως δεν ήταν ούτε κατάληψη, ούτε θα έλεγε κανένας ελληνικού εδάφους. Η κυβέρνηση αρνείται και αρνήθηκε ότι υπάρχει τέτοιο γεγονός. Τώρα, αν δεν υπάρχει τέτοιο γεγονός, πώς δικαιολογείται τα δύο διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, πώς δικαιολογεί οι πολλές συνεντεύξεις του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργείου γύρω από το θέμα και ακόμα του Μητσοτάκη γύρω από αυτό το ζήτημα. Η άρνηση ότι υπήρξε γεγονός, θα έλεγε κανένα ήταν μια κουτί ή λάθος ενδοτική απάντηση στην πρόκληση που γίνεται στον Εύρο. Το διάστημα είχαμε για πρώτη φορά να υπερίπταται του Εύρου και ελληνικού μαχητικά τουρκικά. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί. Η αυτό είναι ότι ενώ ανεβαίνει η ποιτικότητα της Τουρκίας, η απόφαση θα έπρεπε να είναι ομόφωνη από τη μεριά του πολιτικού κόσμου. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκατασταθεί η επικοινωνία μεταξύ των κομμάτων, να συγκληθεί το Συμβούλιο των Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που δεν είναι διακομματική επιτροπή, αλλά είναι και τα κόμματα και έμπειροι από την άποψη της άμυνας, αλλά και την άποψη του διπλωματικού κόσμου, που θα μελετάνε και θα είναι καθημερινή τους δουλειά το τι συμβαίνει και θα συμβουλεύουν και την κυβέρνηση και τα κόμματα. Εσείς λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά λέτε ότι πρέπει να συγκροτηθεί αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας με επικεφαλής, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, έχετε πει και τον κύριο Αποστολάκη να τοποθετεί ο συγκεκριμένος, ο κύριος Αποστολάκης συγκεκριμένη θέση. Πρέπει να είναι, εγώ να σας πω γι' αυτό, είναι ο κύριος Διακόπουλος, ο Ναύαρχος, ο οποίος είναι ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Αυτό θα πρέπει να είναι ο συντονιστής. Αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν προς υπουργοί, πρώην αρχηγοί του Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, πρώην αρχηγοί στρατού, διπλωμάτες υψηλότατου κύρους, πρώην υπουργοί εξωτερικών, οι οποίοι έχουν και την εμπειρία και τη δυνατότητα να κρίνουν, αν θέλετε, και να αναλύουν και με κάποιους επιστήμονες και να προετοιμάζουν την απάντησή μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκδίδει ναύτεξ, η τουρκική κυβέρνηση, δεν έχουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό, εκδίδει ναύτεξ, αντιναύτεξ και τα λοιπά. Θα έλεγα ενεργοποιεί την παράνομη συμφωνία με τη Λιβύη και λίγο πολύ είναι γνωστό τι θα επιχειρήσει ή είναι πιθανό τι θα επιχειρήσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με την Κίνα, με τη Ρωσία, με τις άλλες αλβανικές χώρες, για να δημιουργήσουμε ένα τείχος, διπλωματικό τείχος, που να κατανοεί ότι η Ελλάδα είναι χρήσιμη, ισχυρή και υπολογίσιμη χώρα για τη σταθερότητα και για την ειρήνη στην περιοχή. Κύριε Υπουργέ, κάνατε μια πολύ σημαντική επισήμανση και εμείς πάντα με την κάθε ευκαιρία που μας δίνετε το τονίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Φυσικά με τον τουρκικό λαό δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Αλλού είναι τα ζητήματα και αλλού είναι τα θέματα. Καλά κάνατε και κάνατε αυτή τη μικρή παρένθεση, γιατί δίπλα είμαστε με τους γείτονες, φίλους Τούρκους, τον τουρκικό λαό,
προφανώς δεν τον βλέπουμε με τον τρόπο που θα έπρεπε να τον βλέπουμε, ενώ εχθρικά. Με τον λαό δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Αλλού είναι τα ζητήματα, με τις κυβερνήσεις είναι το θέμα. Εσείς βέβαια κάνατε και ένα σχόλιο, κύριε Υπουργέ, και για τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Τούρκου πρέσβη στην Ελλάδα, ο οποίος ολοένα και αυξάνει την προκλητικότητα των λόγων του, λέγοντας ότι έχουν δικαίωμα να κάνουν αυτά που κάνουν και να εκτοξεύει διάφορες απειλές εναντίον της χώρας μας. Για μένα, η τουρκική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Ερντογκάν, και αξιοποιεί βέβαια όλο το όμο που έχει, είναι να, όχι να θεωρηθεί απλά μια σημαντική περιοχή, που είναι σημαντική δύναμη, αλλά σημαντική και η Ελλάδα, αλλά να παίξει το ρόλο μιας υπερδύναμης, περιφερειακής υπερδύναμης περιοχής, που ό,τι και να κάνει πρέπει να έχει την άδειά της και να περνάει από το τραπέζι της. Αυτό δεν είναι ανεκτό. Αυτό εμείς σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας, η Ελλάδα γνωρίζει ποια είναι η κυριαρχία μας, είναι με βάση το εθνικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις. Αυτά είναι ξεκάθαρα βεβαίως και οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά και ο ελληνικός λαός αυτά τα δίκαια θα τα υπερασπιστούν. Τώρα, κύριε Υπουργέ, για να σας αποδεσμεύσω, θέλω και ένα σχόλιο, μια δική σας τοποθέτηση για το φράχτ. Πολύς λόγος, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη προφανώς να τον επεκτείνει και να τον συνεχίσει, εξηγώντας και τους λόγους που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Βεβαίως, από την άλλη, κανείς καταλαβαίνει ότι η Τουρκία έχει μια νευρικότητα και έναν εκνευρισμό απέναντι σε αυτή την υπόθεση της επεκτάσεως του φράχτη. Ενώ θέλω να ακούσω και εσάς, διότι η δική σας η θέση είναι απόλυτος ξεκάθαρη, λέγοντας ότι οι φράχτες δεν αποτελούν λύση. Το ίδιο θα σας πω και τώρα. Και να σας εξηγήσω γιατί. Οι φράχτες χρησιμοποιούνται συνήθως από τις δυνάμεις που είναι όχι αντίθετες στους φράχτες, αλλά που είναι αντίθετες στα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, ως πηγή ένταση. Αυτό έχει γίνει και με τον φράχτη που υπάρχει ήδη στον Εύρο, 12 χιλιόμετρα. Τίποτα το καινούριο ή έλλειμμα δεν πρόκειται να έρθει από τους πράχτες, πέρα από τη γενικότερη θεώρηση ότι τέλος πάντων πάμε να φτιάξουμε ενότητες και όχι διαχωρισμούς. Αλλά από την άλλη μεριά, τι έχει αποδείξει και ο υπάρχον πράχτης? Ότι απλά οι διακινητές, τους οποίους πρέπει να έχουμε μόνιμο και σταθερό μέτωπο, αλλάζουν ρότα, αλλάζουν διαδρόμους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς τον Εύρο, ότι τώρα τελευταία και για μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούν τα παράλια του Εύρου, τα παράλια δηλαδή και του νομού Εύρου, ώστε να μεταφέρουν μετανάστες και πρόσφυγες. Και λέμε ότι σε κάθε περίπτωση, και εγώ σας λέω ότι είμαι ενάντια στους πράκτες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος ώστε εξατομικευμένα κάποιος που θέλει να κάνει αίτημα ασύλου να μπορεί να το κάνει. Αλλά είναι απάνθρωπο, πώς να το πω. Είναι δηλαδή αυτή η ιστορία με τους φράχτες δεν ευνοεί κανέναν και δεν το έχει κάνει ποτέ. Δεν το έχει... Ο κύριος Σαμαράς που λέει αυτά που είπε και που φαίνεται της Νέας Δημοκρατίας κάνει μεγάλο λάθος, γιατί στον Εύρο θυμόσαστε επί κυρίου Σαμαρά που ότι περάσανε δεκάδες χιλιάδες και ότι είχε γεμίσει οι πλατείες και του Δημότυχου και της Ορεστιάδας, αλλά και της Αλεξανδρούπολης, όχι από πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά από αστυνομικούς που είχαν μεταφερθεί στην περιοχή, ήταν που να τους στεγάσουν. Άρα νομίζω ότι είμαι καθαρός όσο αφορά αυτή την οποία αλλάζει βεβαίως. Ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών πριν δύο χρόνια έλεγε ότι οι φράχτες είναι αχρίαστοι, σήμερα ομνύει στους φράχτες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ... Δηλαδή θα ήθελα να σας πω το εξής. Παρακαλώ. Και να κλείσω με αυτό. Παρακαλώ. Στο σημείο που γίνεται η μεγάλη ένταση, δηλαδή που λέμε εμείς και εδώ είναι τα σύνορά μας, ή θα φτιάξει το φράχτη πάνω στο όριο, άρα θα έχουμε... θα έλεγε κανένα εντάξει με την Τουρκία, ή θα τον φτιάξεις μέσα στο ελληνικό έδαφος, σαν να φτιάξει κομμάτι ελληνικού έδαφους έξω από φράχτη, και που δημιουργεί και αυτό
ζητήματα, ή θα μπορούσε να έχεις ένα ή δύο φυλάκια με ΕΠΟΠ, οι οποίοι να περιπολούν και να φυλάνε την περιοχή. Εγώ προτιμάω το τρίτο. Μάλιστα. Κατανοητό. Κανείς μπορεί να καταλάβει βεβαίως και μετά από όσα μας είπατε και αφού μας ερμηνεύσατε και τη σκέψη σας, για ποιο λόγο θα έπρεπε ενδεχομένως να προχωρήσουμε σε μια λύση όπως είναι αυτή των ΕΠΟΠ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Βίτσα, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη συνομιλία. Καλή Εγώ συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βίτσα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με τον πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Βίτσα. Τώρα αποζημιώσει αναμένεται να καταβληθούν σε καλλιεργητές γης στις Καστανιές του Εύρου μετά τις καταστροφές που σημειώθηκαν από επιχειρήσεις ενόπλων δυνάμεων τον περασμένο Μάρτιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Εύρου του Χρήστου Δερμετζόπουλου, ανακοίνωσε την πρόθεση του Υπουργείου να καταβάλει στο αμέσως επόμενο διάστημα τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις στους δικαιούχους καλλιεργητές της περιοχής των Καστανεών για τις ζημιές που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των μεθοριακών επεισοδίων πριν από λίγους μήνες. Για το θέμα αυτό, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δερμετζόπουλος, ανάμεσα σε άλλα, τόνισε πως πρόθεση της στρατιωτικής υπηρεσίας είναι όπως καταβληθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις κατά περίπτωση στους ιδιοκτήτες των αγροτικών εκτάσεων της περιοχής των Καστανεών του νομού Εύρου και για το λόγο αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Αυτό γνωστοποίησε πριν από λίγες ώρες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με θέμα καταβολή αποζημιώσεων στους καλλιεργητές γης των Καστανεών Εύρου, με αφορμή τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν στην περιοχή τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις, κατά τις οποίες δημιουργήθηκαν σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις των Καστανεών Εύρου εκτεταμένες καταστροφές. Μία 58χρονη γυναίκα από την περιοχή του Δήμου Μίκης κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύονταν προσβεβλημένη από τον κορονοϊό. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Αρχικά είχε νοσηλευτεί στην μονάδα COVID-19, αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου τελικά δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή. Οι νεκροί τώρα από την Ξάνθη λόγω της πανδημίας έχουν φτάσει τους 10 και τα κρούσματα μέχρι πρόσφατα αγγίζουν τα 85. Αγωνία επικρατεί, όπως καταλαβαίνετε, για τα αποτελέσματα των μοριακών μαζικών τεστ που έγιναν τα προηγούμενα 24 ώρα μετά την αύξηση των περιστατικών στην περιοχή της Ξάνθης και ειδικότερα στον Ορεινό Όγκο. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για να μας δώσει μία εικόνα για τα όσα διαδραματίστηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα. Γιατί, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αφού σας ευχαριστήσω, πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος προσήλθε στα τεστ. Έδειξε ενδιαφέρον, ανταποκρίθηκε να περάσει από αυτή την διαδικασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Καλησπέρα σας, κύριε Βενετίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μπασκάκη. Χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Να τα πούμε, γιατί όχι, να τα πούμε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Πραγματικά, έχετε δίκιο σε αυτό. Να σας εξιστορήσω λίγο γρήγορα τι συνέβη τα προηγούμενα 24 ώρα. Την Τετάρτη το πρωί, εσύ με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Λουκά Γεωργίου, είχαμε μια επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, όπου επισημάνθηκε ότι η Ξάνθη ανατακτά χρονικά διαστήματα, ανά δύο μέρες, έβγαζαν κάποια κρούσματα μετά τη χαλάρωση των μέτρων. Υπόθηκαν κάποια στοιχεία, μας ζήτησαν τη γνώμη μας και το ίδιο βράδυ ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μέτριος, ο κύριος Σιόδρας, ο κύριος Καρβαλιάς μαζί με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έκαναν μια τηλεδιάσκεψη, ανέλεσαν τα γεγονότα και αποφασίστηκε να κάνουμε μαζικά τεστ στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Είναι μια περιοχή όπως και κατά το προγενέστερο χρόνο. Εντάξει, από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι η περιοχή αυτή παρουσιάζει ένα έντονο επιδημιολογικό φορτίο, έτσι. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας. Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι μπήκε σε καραντίνα ο Δήμος Μίκης, η Ξάνθη είχε επιπρόσθετα μέτρα, αλλά τώρα με τη χαλάρωση τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πάνε πολύ καλά. Εγώ δεν σας κρύβω την ανησυχία μου. Πραγματικά περιμένουμε και εμείς με αγωνία να δούμε τα αποτελέσματα αυτών των τεστ. Δεν σας κρύβω ότι από τον Ορεινό τον Όγκο περίμενα λίγο μεγαλύτερη προσέλευση για από τα τέτοια. Ενώ ο Δήμος Ξάνθης πραγματικά πήγαν μαζικά και πήραν δείγματα. Αναμένουμε κι εμείς τα αποτελέσματα με μεγάλη αγωνία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πώς θα
θα χρειαστεί. Πάντως, κύριε Βενετίδη, το λέγαμε και με τον κύριο Καραδέδο πριν από λίγες ημέρες, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Ξάνθης. Προκαλεί προβληματισμό πώς έχουμε διασπορά του ιού στην συγκεκριμένη κοινότητα. Διότι όλοι μπήκαμε σε καραντίνα, όλοι πειθαρχήσαμε και μάλιστα η Περιφερειακή Ένωτα Ξάνθης μπήκε 2 φορές σε καραντίνα. Δηλαδή, κανείς προβληματίζεται πώς πραγματικά ο κορονοϊός ακόμη υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή, στο βαθμό που υπάρχει, έτσι. Είναι ένας προβληματισμός αυτός. Πραγματικά, όταν μπήκαν σε καραντίνα αυτές οι περιοχές, μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι να χαλαρώσουν τα μέτρα, δεν είχαμε. Και φανταστήκαμε ότι το πρόβλημα τέλειωσε. Τελικά αποδεικνύεται. Ναι, γιατί δεν υπήρχαν και μετακινήσεις, γι' αυτό λέμε προκαλεί. Ακριβώς. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Ακριβώς. Με τη χαλάρωση των μέτρων, καταλαβαίνετε ότι ίσως πολλοί κόσμος μετακινείται, έρχεται και από το εξωτερικό, λένε ότι κάνουν εξετάσεις. Ήτανε και τον Μπαϊράμι, να το πούμε και αυτό, που ενδεχομένως να ήταν ένας παράγοντας. Είχανε τη γιορτή τους, πραγματικά τη μεγάλη γιορτή του Μπαϊραμιού, η οποία τους πέτυχε στη χαλάρωση και ίσως κακά τα ψέματα στη χαλάρωση ανακουφιζόμαστε λίγο και ενδεχομένως να ερχόμαστε σε επαφή ένας με τον άλλον. Έρχεται κόσμος απ' έξω, τους παίρνουν δείγματα, όπως μας λένε, στην Αθήνα και πηγαίνουν στις περιοχές τους. Είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να εξεταστούν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αυτή είναι αυτό που επισημάναμε και εμείς, με τη χαλάρωση των μέτρων. Πραγματικά εγώ δεν είχα κρύψει την ανησυχία μου και τελικά φαίνεται ότι η περιοχή της Ξάνθης, η περιφερειακή ένωτα Ξάνθης, είναι πιο έντονο το πρόβλημα από ό,τι στις άλλες περιοχές. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι υπάρχει ο ιός. Έχουμε μεν χαλάρωση, αλλά όχι ακύρωση των μέτρων. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μα ο κύριος Πέτσας, κύριε Βενετίδη, ο κύριος Πέτσας το είπε ξεκάθαρα σήμερα. Αν χρειαστεί αναπεριοχή να προχωρήσουμε ξανά σε κάποιο lockdown, θα το κάνουμε. Αν πρέπει να προστατεύσουμε γενικότερα τον πληθυσμό, θα το κάνουμε, είπε ο κύριος Πέτσας. Ακριβώς, τον άκουσα τον κύριο Πέτσα, γιατί είδα και τις ειδήσεις από άλλες περιοχές. Θερμή παράκληση για ένα μικρό χρονικό διάστημα να κρατήσουμε ακόμη, γιατί είναι δύσκολο, οι καραντίνες και τα lockdown και τα κλεισίματα περιοχών είναι πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Το καταλαβαίνουν όλοι. Είναι θέμα, θα πρέπει να φύγει ο φόβος, είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα κοινωνίας, οικονομίας, δημοκρατίας, θα έλεγα. Θερμή παράκληση στον κόσμο να κρατάει τα μέτρα, γιατί υπάρχει μια υπερχαλάρωση. Βλέπω τον κόσμο χειραψίες. Σε όλους μας, κύριε Βενετίδη, να το πούμε, σε όλους μας. Θέλω να πω, μη στοχοποιήσουμε μόνο την Ξάνθη ή τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Σε όλους μας παρατηρείται αυτή η υπερχαλάρωση, έτσι. Επειδή ακόμα τα νούμερα είναι πολύ ενθαρρυντικά, πιστέψαμε ξαφνικά ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Όχι, είναι ακόμα εδώ, ανάμεσά μας. Προς Θεού, κυρία Μπασάκη, δεν αναφέρομαι στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Για όλες τις περιοχές, για όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα τη δικιά μας περιοχή, γιατί εδώ είμαστε υπεύθυνοι με τον κόσμο, εδώ ζούμε εμείς, εδώ ενεργούμε. Γι' αυτό είναι παντού. Δεν σημαίνει ότι έτυχε τώρα να βρεθούν κάποια κρούσματα, όχι πολλά, βέβαια, και εύχομαι να μην είναι πολλά από τα δείγματα που πήραν στην Ξάνθη. Πολύ εύκολα, εάν δεν κρατάμε τα απαραίτητα μέτρα, πολύ εύκολα μπορεί να μετακινηθούμε. Είναι πολύ κοντά τώρα οι αποστάσεις, μετακινείται κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει για ένα χρονικό διάστημα ακόμη, δεν θεωρώ πολύ μεγάλο, ο Ιούνιος να περάσει, να τελειώσουμε τα σχολεία, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να ξαναπάμε πίσω. Είναι θέμα παραπάνω ψυχολογίας του κόσμου και φόβου, θα έλεγα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βενετίδη, όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν αυτά τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Πασχάκη, ευχαριστώ και εγώ. Επενδύσεις σε Ελευσίνα και Αλεξανδρούπολη, προαναγγέλει ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος μάλιστα τονίζει ότι οι αμερικανικές εταιρείες είναι έτοιμες για συμπαραγωγή νέων φρεγατών του πολεμικού ναυτικού. Επισημαίνει πως η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα με την υπηρετική επικράτεια σε υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες, ενώ εκφράζει και την αμερικανική στήριξη στις προσπάθειες για μείωση των εντάσεων. Επενδύσεις σε Ελευσίνα και Αλεξανδρούπολη, προαναγγέλει ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος μάλιστα τονίζει ότι οι αμερικανικές εταιρείες είναι έτοιμες για συμπαραγωγή νέων φρεγατών του πολεμικού ναυτικού. Επισημαίνει πως η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα με την υπηρετική επικράτεια σε υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες, ενώ εκφράζει την αμερικανική στήριξη στις προσπάθειες για μείωση των εντάσεων. Σε ερώτηση λοιπόν που δέχτηκε αν υπάρχει ενδιαφέρον τον ΗΠΑ για τις υποδομές στην Αλεξανδρούπολη, στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και ποιος είναι ο ρόλος της διεθνούς επιχείρησης
Οικονομικής Ανάπτυξης, ο κύριος Πάιατ απάντησε ως εξής. Η Διεθνής Επιχείρηση Οικονομικής Ανάπτυξης δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο για να δώσει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ένα εργαλείο απέναντι στους μεγάλους ανταγωνιστές μας και ιδίως για να δημιουργήσει μια εναλλακτική λύση στη διπλωματία του βιβλίου επιταγών με την οποία η Κίνα και οι άλλοι έχουν εμπλακεί με μηχανισμούς όπως το Project Belt and Road. Όταν καθιερώθηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση, η αρχική της εστίαση ήταν ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η Κίνα έχει προσφέρει πολλά. Όταν ήμουν στην Ουάσιγκτον, όπως είπε τον Νοέμβριο για τον συνέδριο της Καθημερινής, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Αντάμ Μπέλερ, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης και την ομάδα του. Μιλήσαμε πολύ για την Ελλάδα ως χώρα που είναι μέλος της Ευρωζώνης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ανεπτυγμένη οικονομία, αλλά την οποία η ίδια η Κίνα έχει αναγνωρίσει ως το κεφάλι του δράκου της πρωτοβουλίας Belt and Road στην Ευρώπη. Τόνισα ότι χρειαζόμαστε εργαλεία όπως είναι η συγκεκριμένη Διεθνής Οικονομική Επιχείρηση Ανάπτυξης. Ήμουν πολύ χαρούμενος που με μερικούς από τους συναδέλφους μου και συνομιλητές μου στο Κογκρέσο καταφέραμε να επιτύχουμε υποστήριξη το Δεκέμβριο για μια τροπολογία του Αμερικανικού νόμου που εξουσιοδότησε συγκεκριμένα την επιχείρηση να λάβει οικονομική θέση σε ανεπτυγμένες χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Ένα έργο για το οποίο έχουν εκδηλώσει λοιπόν ενδιαφέρον είναι τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Βλέπουμε τα ναυπηγεία της Ελευσίνας ως μοντέλο παρόμοιο με εκείνα της Σύρου, όπου μια αμερικανική εταιρεία Ιόνεξ συνεργάστηκε επιτυχώς με δύο ελληνικές κυβερνήσεις, την κυβέρνηση Τσίπρα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γνωρίζω ότι οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία της Σύρου είναι πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι μπόρεσαν να εφαρμόσουν ξανά τις δεξιότητές τους και δεν θα συνέβαινε χωρίς την Ιόνεξ και τα αμερικανικά κεφάλαια. Επιπλέον, η Διεθνής Επιχείρηση Οικονομικής Ανάπτυξης έχει προτεραιότητα σε ολόκληρο το πλέγμα έργων γύρω από την Αλεξανδρούπολη, την δυτικοποίηση της Εγνατίας. Όλα αυτά αποτελούν, όπως είπε ο κ. Τζέφρι Πάιατ, μέρος αυτού του κόμβου εφοδιασμού και μεταφοράς γύρω από την Αλεξανδρούπολη. Είναι ευπρόσδεκτη η είδηση ότι ο ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι η δυτικοποίηση της Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει με το λιμάνι της Καβάλας και ότι αυτή θα ήταν μία από τις προτεραιότητες. Άρα, η συγκεκριμένη επιχείρηση θα είναι πολύ σημαντικό να έχει όλα αυτά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδύσεις θα επιβραδυνθούν λόγω του σοκ της οικονομικής επιβάρυνσης ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Μιλάμε για project, όπως είπε, που μπορούν να προσελκύσουν χρηματοδότηση. Ναι, προχωρούν, όπως ανέφερε ο κ. Τζέφρι Πάιατ, με δανειακές εγγυήσεις, αλλά μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν επενδύσεις κεφαλαίου. Η Διεθνής Επιχείρηση Οικονομικής Ανάπτυξης έχει επίσης σαφή εντολή να εργαστεί και στα Δυτικά Βαλκάνια και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Αλεξανδρούπολη είναι τόσο σημαντική, επειδή τα έργα εκεί συνδέονται με πράγματα όπως η διασύνδεση φυσικού αερίου με τη Βόρεια Μακεδονία ή η προοπτική μεταφοράς φυσικού αερίου στη Σερβία. I was very pleased working with some of my colleagues and interlocutors in the US Congress that we were able to achieve support in December for an amendment to US law which specifically authorized the Development Finance Corporation to take a financial position in Greece and in developed countries like Greece where there are strategically important projects, particularly linked to the energy sector, which has been such an important part of the U.S.-Greece cooperative agenda recently. So DFC is open for business in Greece. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε εντελώς θεματολογία σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχάλη Κατρίνη, για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Απάντησε πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, τονίζοντας ουσιαστικά πως το μέτρο πέτυχε και δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είπε όμως η κυβέρνηση. Αυτά όμως είπε ο αρμόδιος Υπουργός. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν ενστάσεις και τις ενστάσεις θα τις ακούσουμε αμέσως τώρα, έτσι ακριβώς όπως θα μας τις μεταφέρει μέσω της τεχνολογίας ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος είναι απόψε μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμότατα. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπασκάκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας. Πρέπει απλά να κάνω και μια μικρή επισήμανση ότι είστε και υπεύθυνος ανάπτυξης στο κίνημα αλλαγής. Οπότε έχει ιδιαίτερη σημασία να μας πείτε τελικά τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Γιατί ωραία τα λέει από τη μία η κυβέρνηση για 700 περίπου χιλιάδες επαγγελματίες, αλλά μόλις 50-51.000 πήρανε την επιστρεπτέα προκαταβολή, κύριε Βουλευτά. Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ακριβώς όπως την περιγράψατε πριν. Οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες έχουν ακούσει πάρα πολλές εξαγγελίες για εργαλεία ρευστότητας, τα οποία δυστυχώς ουδέποτε είδαν στην πραγματικότητα. Και η πικρή αλήθεια ποια είναι, ότι σήμερα το μοναδικό εργαλείο με το οποίο μπορεί πραγματικά να ενισχυθεί ένας επαγγελματίας και ένας επιχειρηματίας είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί μιλάμε για αυτές τις επιχειρήσεις. Χωρίς τα αυστηρά κριτήρια των τραπεζών, είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Σταϊκούρα και να αυξήσει το συνολικό ποσό
και να διευρύνει τους δικαιούχους, ουσιαστικά να κάνει πιο ελαστικά τα κριτήρια. Γιατί χιλιάδες επαγγελματίες απευθύνθηκαν στις τράπεζες και για το ΤΕΠΗΧ 2 και το Ταμείο Εγκυοδοσίας που βγήκε πριν από λίγες ημέρες. Οι όροι ασφαλιστικής, φορολογικής, τραπεζικής ενημερότητας απέκλεισαν σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Άρα τώρα θα πρέπει η κυβέρνηση με το εργαλείο της επιστρεφτείας και καταβολής, που είναι όντως ένα κεφάλαιο κίνησης με χαμηλό επιτόκιο, άρα πολύ ευέλικτο και νομίζω ότι αρκετά ικανοποιητικό για μια μέση επιχείρηση στη χώρα μας, νομίζω ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι προϋποθέσεις να επιταχυνθούν και όχι όπως στην πρώτη φάση που δόθηκαν μόνο 580 εκατομμύρια, τα οποία δόθηκαν και νομίζω ότι αρκετά καθυστερημένα, κυρία Μπασκάκη. Όταν έπρεπε οι έμποροι να έχουν χρήματα για να προμηθευτούν εμπόρευμα εν ώψη του ανοίγματος αγοράς, δυστυχώς αυτό έγινε 2-3 εβδομάδες μετά την επανεκκίνηση της οικονομίας. Πήραμε τη δέσμευση από τον Υπουργό ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Δυστυχώς δεν διευρύνεται το ποσό να φτάσει στα 3 δις, ώστε οι περισσότερες από τις 700.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες να έχουν πρόσβαση σε αυτό το κεφάλαιο κίνησης. Επίσης όμως κάτι σημαντικό, πήραμε τη δέσμευση ότι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό θα μπορούν και αυτές να λάβουν ένα κομμάτι στη δεύτερη φάση, που από ό,τι φαίνεται τα χρήματα θα μπουν αρχές Ιουλίου. Και ξέρω ότι επαγγελματίες, έμποροι και επιχειρηματίες περιμένουν πώς και πώς να πάρουν αυτό το μικρό κεφάλαιο κίνησης, να καλύψουν κάποιες επιταγές, να μπορούν να προμηθευτούν εμπόρευμα, κάποιες υποχρεώσεις που έχουν έρθει από αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο και τρέχουν. Άρα πρέπει οι όλες διαδικασίες να γίνουν το γρηγορότερο δυνατό. Τώρα, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Βουλευτά, εάν τελικά η κυβέρνηση δεν προχωρήσει με τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσει και δεν λάβει τα μέτρα που πρέπει να λάβει, ουσιαστικά, όπως μας λέτε και εσείς, μια πολύ μεγάλη μερίδα αυτών των ανθρώπων μένει έξω από αυτή τη στήριξη, έξω από αυτή τη βοήθεια. Οπότε τα πράγματα και μετά το τέλος του καλοκαιριού θα είναι πολύ πιο άσχημα για αυτούς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Το προηγούμενο διάστημα ακούστηκαν πάρα πολλά. Εξαγγέλθηκαν ακόμα περισσότερα. Η πραγματικότητα για τον κόσμο της αγοράς είναι ότι έχει δει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Καν συνδυάσουμε και με τις χαμηλότερες προσδοκίες της τουριστικής περίοδου και δυστυχώς τις αναπόφευκτες συνέπειες που πάει αυτό στον κόσμο της εργασίας, με τα μειωμένα ωράρια, τους μειωμένους μισθούς, τις περιτροπής εργασίες και όλα αυτά τα δυσάρεστα, καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως ένας μεγάλος όγκος χρημάτων και οικονομικής δραστηριότητας ελαττώνεται και αυτό έχει άμεση επίπτωση που το βλέπουν οι άνθρωποι της αγοράς. Οι τράπεζες δεν μπόρεσαν να δώσουν χρήματα στην πραγματική οικονομία. Η κυβέρνηση είτε δεν θέλησε είτε δεν μπόρεσε να τις πιέσει όσο έπρεπε. Ειδικά τα ταμεία εγκυοδοσίας, το οποίο είναι 80% εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο τα δάνεια που δίνονται. Άρα αυτή τη στιγμή με τα χρήματα που είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να δώσει, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι είναι λίγα, τα 2 δις επιστρεπτέας δεν φτάνουν για να ικανοποιηθούν οι μικρομεσαίες, οι μικρές και ατομικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον σε 3 δις ευρώ. Η κυβέρνηση μπορεί να το κάνει αυτό, κυρία Μπασκάκη, γιατί τα 2 δις προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ. Άρα αξίζει τον κόπο 1 δις από τα ΕΝΕΚΑ διαθέσιμα να τα δώσει η κυβέρνηση να στηρίξει επαγγελματίες και πόρους που στάθηκαν όρθιοι 10 χρόνια στην κρίση και τώρα δυστυχώς απειλούνται με λουκέτο και με κλείσιμο. Γιατί νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει αυτή η ρευστότητα μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου του ΑΠΕ, η σεζόν καλοκαιρινή και θα είναι δύσκολη και ο χειμώνας που θα έρθει θα είναι πολύ βαρύ, πολύ βαρύς για τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Άρα λιγότερα λόγια και εξαγγελίες και γρηγορότερες αποφάσεις, αποτελεσματικότερες, έστω ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης να μπορέσουν να σάνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επαγγελματίες πραγματικά το χρειάζονται. Και πιστέψτε με, πραγματικά το αξίζουν μετά από τον δεκαετή και πλέον αγώνα επιβίωσης που έδωσαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Κύριε Κατρίνη, πείτε μου και κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, γιατί το κοινάλ έχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για το πώς μπορεί τελικά η ελληνική κοινωνία και το κομμάτι της αγοράς να ορθοποδήσει και να προχωρήσει παρακάτω μετά την εποχή του κορονοϊού. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τα πράγματα σε σχέση με την υγειονομική κρίση πηγαίνουν καλά. Και διατηρούμαστε ακόμα και στο θετικό σενάριο με κάποια λίγα κρούσματα, αλλά σε γενικές γραμμές πηγαίνουμε καλά. Θεωρείτε λοιπόν ότι μετά το καλοκαίρι, όποτε και θα κάνουμε ταμείο, γιατί τότε θα κάνουμε ταμείο, κύριε Βουλευτά, μετά το καλοκαίρι επί της ουσίας, θα δούμε τελικά ποιος έμεινε, ποιος άντεξε και πώς θα προχωρήσει. Θεωρείτε λοιπόν με την εμπειρία που έχετε και με τις γνώσεις σας ότι πραγματικά αυτός ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος και ενδεχομένως να χρειαστούν και κάποια χρόνια για να μπορέσουμε να πούμε ότι επιτέλους ξαναμπαίνουμε σε μία ρότα. Δηλαδή αυτοί οι
2-3 μήνες του lockdown, πώς πραγματικά μας οδηγούν σε μια βαθιά ύφεση και θα χρειαστεί ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να ανασάνουμε και πάλι. Οι ενδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές και θαρρυντικές. Μιλάμε για μια ύφεση που μπορεί να ξεπεράσει το ψήφιο ποσοστό για αυτή την χρονιά. Πρέπει όμως να είμαστε και ψήφιοι και αισιόδοξοι και ο ρόλος ο δικός μας σαν κίνημα αλλαγής είναι να επισημαίνουμε τις αστοχίες αλλά κυρίως να προτείνουμε λύσεις για να αποτρέψουμε και να αποφύγουμε τα χειρότερα. Εμείς δεν επενδύουμε σε ένα σενάριο καταστροφολογίας, αλλά να πρέπει και η κυβέρνηση να καταλάβει ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα και ότι η αρεξότητα πρέπει να δοθεί τώρα που η τουριστική περίοδος φαίνεται να ξεκινάει σιγά-σιγά και να στηριχθούν οι επιχειρήσεις αυτές. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να στηριχθεί και ο πρωτογενής τομέας, που πιστεύω ότι πρέπει να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο τέλος της συγκρότησης και στην φάση ανάκαμψης της χώρας στη μετά-κορονοϊό εποχή. Όπως ο κλάδος μεταφύλαξης της βιομηχανίας που προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας και μπορεί να καταλάβει μεγάλο μερίδιο αγοράς στην ευρωπαϊκή οικονομική κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα. Άρα εδώ χρειάζεται ένα σχέδιο ανασυγκρότηση, να δούμε τα 32 δις που έρχονται απ' έξω μαζί με τα 20 και πλέον δις του ΕΣΠΑ πώς θα αξιοποιηθούν για να έχουν προστιθέμενη αξία να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και αυτό να όχι μόνο να ανατρέψει την ύφεση αλλά να οδηγήσει σε ταχύ ανάκαμψη και από το τέλος του 20 και τα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερη στήριξη, ξαναλέω, στον πρωτογενή τομέα, στους αγρότες συνοτρόφους, οι οποίοι πραγματικά πρέπει να βοηθηθούν τώρα για να μπορέσουν και να διασφαλίσουν την αυτάρκεια τροφίμων στη χώρα μας, αλλά και να μπορέσουν τα προϊόντα μας που είναι ποιοτικά κορυφαία και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν ζήσει στο εξωτερικό, να πάρουν και αυτά το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Και μια αγωνία, κυρία Βασκάκη, για τους εργαζομένους. Δεν μπορεί σε αυτή την κρίσιμη φάση, στην οποία όλοι δοκιμαζόμαστε, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι 10 χρόνια υπέστησαν μειώσεις, απώλεια θέσεων εργασίας, τώρα πάλι στην πρώτη δυσκολία, να είναι το θύμα αυτής της κατάστασης. Άρα η κυβέρνηση θα πρέπει σε όλα τα εργαλεία ρευστότητας να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας. Δεν το έκανε δυστυχώς Ταμείο Ιδιοδοσίας. Θα πρέπει να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις το μισθολογικό κόστος για να μπορέσουν να υπάρχουν και οι επιχειρήσεις να παράγουν και οι εργαζόμενοι να αμείβονται με αξιοπρέπεια και ικανοποιητικά. Και βεβαίως όπου μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ώστε τα χρήματα που θα έρθουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και όχι να ικανοποιήσουν, όπως καταλαβαίνετε, μικρορουσφετάκια ή αιτήματα κλαδικά ή προσωπικά. Τώρα είμαστε σε μια άλλη εποχή. Αν θέλουμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να τα αποφύγουμε, εμείς λέμε ότι τώρα σωστές επιλογές, γρήγορες επιλογές, με το βλέμμα στον άνθρωπο και βεβαίως με δικαιοσύνη και με στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας. Κύριε Κατρίνη, κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστώ. Από τις 18 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη θα γίνονται οι εξετάσεις για τους υποψήφιους νεροφύλακες. Μέτρα για τον κορονοϊό και στις προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθούν οι άνδρες και οι γυναίκες που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για την πρόσληψη των σειρακών φυλάκων που θα ενισχύσουν την φύλαξη του Εύρου, έτσι όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε πριν από λίγα 24 ώρα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψήφιων για την πρόσληψη νεροφυλάκων για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Οι εξετάσεις θα γίνουν τελικά στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Εγνατία και στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς από τις 18 μέχρι τις 23 Ιουνίου. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως το πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό και την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, επισημαίνεται ότι οι εξεταζόμενοι υποψήφιες θα πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα και γάντια καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Με εξαίρεση το χρονικό διάστημα υλοποίησης των επιμέρους αγωνισμάτων, να αποφεύγουν το συνωστισμό κατά το χρόνο αναμονής, να μην συνοδεύονται από έτερο πρόσωπο και τυχόν πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη μετακίνησή τους, να τους αναμένουν σε άλλα σημεία όπου επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Επιπλέον, ο υποψήφιος ή υποψήφια προκειμένου να γίνει δεκτός ή δεκτή για αθλητική εξέταση θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί με ιατρική βεβαίωση που να έχει εκδοθεί το τελευταίο δεκαήμερο πριν την ημερομηνία που θα υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες με σφραγίδα και υπογραφή γιατρού, ο οποίος η οποία να έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση υποψήφιου για COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.
Ο κύριος Πρόδρομος Φωτακίδης ορίστηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην νεοσύστατη θέση του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Φωτακίδης για να μας δώσει περισσότερες εξηγήσεις για το τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα νέα του καθήκοντα, ποιος θα είναι ο νέος του ρόλος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Φωτακίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπασκάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Συγχαρητήρια καταρχήν θα ευχηθούμε για τον νέο σας ρόλο σε μια θέση που κανείς καταλαβαίνει ότι είναι αναγκαία, επιβεβλημένη και με ρόλο που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Βεβαίως, είναι καινούργια θέση που προβλέφθηκε από το νομοσχέδιο το 4622 το 19. Το οποίο βέβαια έχει εφαρμοστεί μόνο σε ό,τι αφορά το σκέλος αυτό εδώ, την τοποθέτηση του συντονιστή, περιφερειακού συντονιστή πολιτικής προστασίας. Ο ρόλος μου είναι η υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, το βασικό είναι ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων σε κάποιο συμβάν στην περιοχή της περιφέρειάς μας. Και φυσικά πρόσφατα ανέλαβε το ρόλο και ένα κομμάτι από τον COVID-19. Αυτό σημαίνει, κύριε Φωτακίδη, ότι εσείς θα έχετε και ρόλο αποφασιστικό ή μόνο γνωμοδοτικό σε ζητήματα που αφορούν το αντικείμενό σας. Δηλαδή, πώς θα παρεμβαίνετε, πώς θα βοηθάτε ουσιαστικά. Εξαρτάται από τις αρμοδιότητες τις οποίες θα με χωρίσει ο Περιφερειάρχης. Πάντως, βάσει του νέου νομοσχεδίου το οποίο κυκλοφόρησε, συμμετέχω στο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Εάν και τις οποίες αρμοδιότητες τους χωρεί ο Περιφερειάρχης. Αν δεν παρίστε τον Περιφερειάρχη, παρίσταμαι εγώ. Αυτό σημαίνει, και εκπροσωπώ τον Περιφερειάρχη. Αυτό σημαίνει, κύριε συντονιστά, ότι ουσιαστικά θα συμπληρώνετε, θα υποβοηθάτε, ναι, ναι, θα υποστηρίζετε. Υποβοήθηση του ρόλου του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. Είναι γενικός όρος, αλλά εξειδικεύεται και με τις αρμοδιότητες τις οποίες θα με χωρίσει αργότερα. Άρα λοιπόν περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να μάθουμε ακριβώς ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν εφαρμοστεί, κυρία Βασκάκη, δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα οι εφαρμοστικοί νόμοι που δεν ψηφίστηκαν από το νομοσχέδιο αυτό, γιατί έχουν ανασταθεί λόγω της επιδημίας. Έχουμε δηλαδή ακόμα κι άλλο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι ο κορονοϊός μας πήγε σε πολλά ζητήματα πίσω. Ναι, η πίσω. Απόφαση δηλαδή για τον ορισμό των νέων συντονιστών πολιτικής προστασίας ήταν να υλοποιηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι, ωστόσο, ναι, αν τα πράγματα, κύριε Φωτακίδη, πάνε καλά και δεν έχουμε καμιά άλλη ανατροπή, ουσιαστικά εσείς πότε να λαμβάνετε ρόλο δράση? Ακόμα δεν έχω υπογράψει τη σύμβαση. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, αλλά πιστεύω στο άμεσο μέλλον θα έχουμε ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες. Μάλιστα. Πείτε μας και κάτι τελευταίο, γιατί σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα, αφού και εσείς πια αναλάβετε ενεργό ρόλο και δράση σε αυτά τα νέα καθήκοντα, θα μπορείτε να μας πείτε πολλά περισσότερα, αλλά στο άκουσμα του ότι εσείς αναλαμβάνετε αυτή τη νέα θέση, πώς αισθανθήκατε, πώς πραγματικά θεωρείτε ότι μπορείτε να βοηθήσετε? Εντάξει, έχετε πολύ μεγάλη δράση και ως αντιστράτηγος οι περισσότεροι γνωρίζουν το έργο σας, κύριε Φωτακίδη, στην περιοχή του Εύρου, αλλά για κάποιον που δεν σας ξέρει και θέλει να σας μάθει, τι θα του λέγατε σήμερα, πώς εσείς πραγματικά μπορείτε να βοηθήσετε? Καταρχήν θα ήθελα σε αυτή τη φάση να ευχαριστήσω και το Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Μέτιο Χρήστο, για την τιμή που μου έκανε να με προτείνει για τη θέση του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, θα ήθελα να δηλώσω ότι εγώ είμαι άνθρωπος των πράξεων και όχι των λόγων. Είμαι από τη φύση μου πρακτικός, είμαι πρακτικός από τη φύση μου και όχι θεωρητικός. Δεν μου αρέσουν τα προλόγια και πιστεύω ότι θα κάνουμε πράξη και θα κρυθούμε από τις πράξεις μας κιόλας, από τον κόσμο της περιφέρειας. Μάλιστα. Πάντως αναλαμβάνετε εμπειρία, πιστεύω ότι διαθέτω σαν πρώην στρατιωτικός, 33 χρόνια στο στρατό, έχω κάνει σε θέσεις ανάλογες τις θέσεις αυτής τις οποίες επιλέγηκα και πιστεύω θα τα καταφέρω. Αν μη τι άλλο, ξέρετε τι σημαίνει σχεδιασμός, τι σημαίνει στρατηγική, τι σημαίνει πειθαρχία, συντονισμός κατά κύριο λόγο, έτσι νομίζω ότι προφανώς και θα βοηθήσετε τα μέγιστα σε αυτή τη θέση. Κύριε Φωτακίδη, και πάλι συγχαρητήρια για τον νέο σας ρόλο. Και εγώ θα πω, μακάρι να είστε αχρίαστος αν γίνεται, να είστε λιγότερος χρήσιμος, καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί το κομμάτι της πολιτικής προστασίας τα τελευταία χρόνια δυστυχώς μας έχει απασχολήσει με την αρνητική του έτσι πλευρά. Να είστε εκεί. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε τη φύση και το Θεό. Γι' αυτό το λέω. Να είστε εκεί και να μας χρειαστείτε το λιγότερο δυνατό. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και με πρωτοβουλία του βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σταύρου Κελέτση, η ομάδα εθελοντών καθάρισαν και ανέδειξαν τον πανέμορφο υγροβιότοπο του Δέλτα του Εύρου. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση καθαρισμού και ανάδειξης του Δέλτα του Εύρου μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Εύρου Σταύρου Κελέτση. Ομάδα εθελοντών βρέθηκε από νωρίς στον υγροβιότοπο για να καθαρίσει από τα σκουπίδια και να αναδείξει τη σπάνια ομορφιά της περιοχής. Με σύνθημα «Μένουμε ασφαλείς, κρατάμε τα όρια μας, φροντίζουμε το περιβάλλον, αναδεικνύουμε το Δέλτα του Εύρου», η δράση αποτέλεσε μια εθελοντική προσπάθεια αναβάθμισης ενός από τους σημαντικότερους βιοτόπους της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας του περιβάλλοντος και οι εθελοντές τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθάρισαν τον υγροβιότοπο από τα σκουπίδια. Με ομάδα εθελοντών ήρθαμε στο Δέλτα του Εύρου προκειμένου να το καθαρίσουμε από τα σκουπίδια. Το σύνθημά μας είναι «Φροντίζουμε το Δέλτα, μένουμε ασφαλείς τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλουν οι περιστάσεις λόγω του κορονοϊού και ταυτόχρονα αναδεικνύουμε το Δέλτα του Εύρου ως έναν τόπο εναλλακτικού τουριστικού προορισμού». Βρισκόμαστε εδώ για να συμβάλλουμε κι εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε σε αυτή την εθελοντική δράση, την οποία οργάνωσε ο βουλευτής Εύρου, ο κ. Σταύρος Κελέτσης, καθώς και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είμαστε εδώ καθώς αδιαφερόμαστε άμεσα για το περιβάλλον, αλλά και γιατί αυτός ο πολύ όμορφος βιότοπος, το Δέλτα του Εύρου, είναι ένα μέρος το οποίο αξίζει να αναδειχθεί για τον τουρισμό του τόπου και κάνουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ανταποκρινόμενη και στο κάλεσμα του βουλευτή Εύρου του Σταύρου του Κελέτση, συνοδεύσαμε ομάδα εθελοντών προκειμένου να συνδράμουμε και εμείς στον καθαρισμό του υγρότοπου του Δέλτα του Εύρου. Αυτά λοιπόν έγιναν με πρωτοβουλία του κυρίου Κελέτση στο Δέλτα του Εύρου. Τώρα, ανάλογη κίνηση έγινε και με αφορμή πάντα την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, τα οποία και βρέθηκαν σε ακτές της Αλεξανδρούπολης και με το ανάλογο εξοπλισμό λόγω κορονοϊού, καθάρισαν και έστειλαν μήνυμα προστασίας του περιβάλλοντος. Η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή λοιπόν, όπως είπαμε, την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, οργάνωσε το τριήμερο από τις 5 μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου εθελοντική δράση απομάκρυση σκουπιδιών και πλαστικών συσκευασιών από παραλίες, δάση και όχθες ποταμών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η εθελοντική προσφορά και η ενεργός συμμετοχή των μελών της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν, όπως αναφέρεται, αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του κόμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 75 σημεία που επιλέχθηκαν να καθαριστούν προτάθηκαν από εθελοντές μέλη της Γραμματείας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας. Η δράση λοιπόν αναπτύχθηκε με ολιγομελείς ομάδες, τηρώντας πάντα, όπως είπαμε, τους κανόνες αποστασιοποίησης και φορώντας μάσκες και γάντια. Αυτά λοιπόν με την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σε αλλαγές προχωρά το Υπουργείο Εργασίας για τα βάουτσερ που αφορούν στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε αυτές τις αλλαγές η Υφυπουργός Εργασίας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Συνολικά 15.000 μητέρες που εργάζονται στο δημόσιο τομέα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτό γνωστοποίησε η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Επίσης ανακοίνωσε ότι αυξάνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια κατά 3.000 ευρώ σε κάθε μέλος της οικογένειας. Όπως ανέφερε η κυρία Μιχαηλίδου, οι μητέρες θα μπορούν να παίρνουν το κουπόνι των 180 ευρώ μέσω πλατφόρμας που θα δημιουργήσει το Υπουργείο Εργασίας. Από αυτές τις αλλαγές αναμένεται να ωφεληθούν σχεδόν 100.000 δικαιούχοι. Δηλαδή, οι δικαιούχοι αυξήθηκαν κατά 18% από ό,τι στο παρελθόν. Και επιτρέψτε μου να δώσω μέσα από το σταθμό σας μια είδηση που είμαστε πλέον σε φάση να υλοποιήσουμε και κυρίως αφορά στις μητέρες που εργάζονται στο δημόσιο. Ναι. Γιατί, κύριε Αυτιά, η κυβέρνησή μας στηρίζει την ελληνική οικογένεια, στηρίζει τη μητέρα και στηρίζει και το δημογραφικό. Και όπως είπατε, ο Πρωθυπουργός το είχε αναγγείλει στη ΔΕΣ, στη Θεσσαλονίκη, την προηγούμενη χρονιά και τώρα το κάνει πράξη. Οπότε έχουμε τη νέα πολιτική για βρεφονηπιακούς σταθμούς, η οποία υλοποιεί την πρωθυπουργική δέσμευση για 180 ευρώ βάουτσερ σε παραπάνω δικαιούχους από ό,τι ήταν πέρσι. Μάλιστα. Και οδηγεί έτσι σε μια σημαντική διαφοροποίηση και διεύρυνση ακριβώς του υπάρχοντος προγράμματος, τόσο ως προς τους ωφελούμενους, όσο ως προς τον προϋπολογισμό. Δηλαδή τι κάνουμε, συνεχίζουμε το πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών έτσι όσο είχε και το ότι συνεχίζουμε δεν είναι καθόλου απλό.
Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά βρίσκεται η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, κυρία Νατάσα Αγκαρά, διότι η κυρία Αγκαρά επισκέφτηκε τις τελευταίες ώρες στο νησί της Σαμοθράκης με στόχο να κάνει μια καταγραφή από κοντά των προβλημάτων του νησιού που αυτό το χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει, να συνομιλήσει με κατοίκους και φορείς και βεβαίως να προτείνει και λύσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Αγκαρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Όπως είπα, εσείς βρεθήκατε πριν από λίγα 24 ώρα στο νησί της Σαμοθράκης. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τι αποτυπώσατε μέσα από την προσωπική σας ματιά. Πώς είναι τα πράγματα? Ακριβώς, πρέπει να σημειώσουμε πρώτον ότι για μένα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε σε πολύ συχνή επαφή με τους συμπολίτες μας, με τους κατοίκους, προκειμένου να ακούμε, να παίρνουμε μηνύματα και να βλέπουμε την πραγματική εικόνα και την αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία. Και από την άλλη, η επίσκεψή μας είναι μια έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη, αλλά και δίνουμε και ένα μήνυμα να στηρίξουμε τις περιοχές μας, να στηρίξουμε τον Εύρο και ειδικά τη Σαμοθράκη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου να προσελκύσουμε και τους τουρίστες αυτή την περίοδο. Το νησί λοιπόν έχουν το Σαββατοκυριακό, τουλάχιστον που ήμουν εγώ στο νησί της Σαμοθράκης, ανοίγουν σιγά σιγά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, ταβέρνες, καφέ. Ακόμη δεν έχουν ανοίξει όλες οι επιχειρήσεις, ωστόσο υπάρχει ένας πολύ έντονος προβληματισμός στους κατοίκους, κυρίως σε ό,τι αφορά την τουριστική περίοδο. Θεωρούν ότι χάθηκε η περίοδος του Πάσχα, όπου συνήθως έχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί της Σαμοθράκης. Είχε πολύ μικρή προέλευση κατά το τριήμερο τώρα του Αγίου Πνεύματος και με τα μέτρα που υπάρχουν και την αστάθεια που υπάρχουν από τα κυβερνητικά μέτρα και τις ανακοινώσεις, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για το αν τελικά θα υπάρχει κατάλληλη επισκεψιμότητα στο νησί, προκειμένου να επιβιώσουν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και να μην μπούμε σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση και ύφεση. Υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός. Σας είπανε κάτι συγκεκριμένο, κυρία Αγκαρά, οι άνθρωποι με τους οποίους συναντηθήκατε και συνομιλήσατε, δηλαδή αυτό που πρόταξαν ως αρχική προτεραιότητα, ως αρχικό βήμα, ποιο είναι για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, ειδικά μετά την εποχή του κορονοϊού, χωρίς φυσικά να την έχουμε ξεπεράσει αυτή την εποχή, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, ο κορονοϊός είναι εδώ ακόμα. Προφανώς ο κορονοϊός είναι εδώ και γι' αυτό πρέπει όλοι να προσέχουμε και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα τα οποία συστήνουν οι επιστήμονες. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να υπάρχει μια οργανωμένη δράση, ένα οργανωμένο σχέδιο από την κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις, τον παραγωγικό κλάδο αλλά και τους εργαζόμενους. Και αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από τον τουρισμό και χρειάζονται και στοχευμένες καμπάνιες για την κάθε περιοχή της χώρας. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε προτείνει, το γνωρίζετε, ένα συνολικό σχέδιο άμεσων παρεμβάσεων, το οποίο ονομάζεται «Μένουμε όρθιοι», έχει βγει και το «Μένουμε όρθιοι 2», όπου εκεί προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις, τόσο προστασίας της εργασίας, προκειμένου να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος λόγω ύφεσης ή μικρής δραστηριότητας, όσο και την άμεση επιδότηση, μη επιστρεπταία επιδότηση και βοήθεια στις επιχειρήσεις, προκειμένου να διατηρήσουν και τις θέσεις εργασίας, αλλά να ενισχυθεί και η ρευστότητα στον εμπορικό κόσμο, στον παραγωγικό κόσμο και να στηριχθεί και ο τουρισμός, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι επιπτώσεις από το παρατεταμένο lockdown και από τον φόβο που υπάρχει για ταξίδια ή εκτεταμένες τουριστικές διακοπές. Η αλήθεια είναι, κυρία Αγκαρά, και με αυτό θα σας αποδεσμεύσω, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι μια καταγραφή, ότι έχουμε την καταστροφή του 17, είχαμε την περσινή ζημιά με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, έρχεται τώρα ο κορονοϊός και μάλιστα έρχεται σε ένα νησί που έτσι κι αλλιώς η τουριστική περίοδος πάνω από 1-1,5 μήνα δεν κράτα για τον καλοκαίρι, για να μην ξεγελιόμαστε. Θεωρώ λοιπόν ότι πραγματικά αυτό που λέτε κι εσείς, η κυβέρνηση θα πρέπει να ενσκύψει με μια συγκεκριμένη δράση, με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων στήριξης πάνω από το νησί της Σαμοθράκης, γιατί τα προβλήματα είναι απανωτά τα χτυπήματα. Ακριβώς. Έχουμε καλέσει πάρα πολλές φορές και την κυβέρνηση αλλά και τον αρμόδιο υπουργό να οργανώσει καμπάνιες και σχέδια δράσης
ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Όχι μόνο βλέπουμε την αδράνεια της κυβέρνησης, όχι μόνο δεν κατανοούν και δεν γνωρίζουν τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν, ωστόσο τα πενιχρά μέτρα που λαμβάνονται είναι οριζόντια και δεν απαντάνε στις ανάγκες κυρίως των μικρών νησιών ή των ακριτικών περιοχών όπως είναι οι δικές μας. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει, το τονίζουν και οι κάτοικοι, είναι και η δική μας κριτική, είναι ότι όχι μόνο δεν έχουν γίνει επισκέψεις στο νησί μας ή στην περιοχή μας, όχι μόνο δεν έχει συσταθεί και δεν έχει καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο που απαντά στις δικές μας ανάγκες, ανάλογα και με τα δικά μας χαρακτηριστικά, βλέπουμε στο σύνολο μια συνολική αδράνεια και αδιαφορία. Γι' αυτό και από το δικό σας, με την ευκαιρία του βήματος που μας δίνετε, να καλέσουμε τους κυβερνητικούς και τους υπηρεσιακούς εκπροσώπους, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση να σκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν, ώστε να στήσουμε από κοινού ένα κοινό σχέδιο δράσης, προκειμένου να μην ευξηθούν, να μην γιγαντωθούν οι επιπτώσεις τόσο της οικονομικής κρίσης, που λόγω και της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνεται, όσο και τις επιπτώσεις από την υγειονομική κρίση. Κυρία Γκαρά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Παρόλα αυτά να καλέσουμε όλο τον κόσμο να επισκεφτεί τη Σαμοθράκη αλλά και τις ακτές Αλεξανδρούπολης. Εννοείται. Λοιπόν, Σαμοθράκη, πρώτη επιλογή θα πρέπει να είναι. Αυτό δεν το συζητούμε καν. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Γκαρά. Να είστε καλά. Και εγώ να είστε καλά. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.